Λοιπόν, κύριε Παπαδομανολάκη, εσείς ήσασταν και στην κοινότητα και έχετε ας πούμε ασχοληθεί με τα κοινά πολλά χρόνια. Και στο συνεταιρισμό, πρόεδρος, έτσι. Πρόεδρος κοινότητας και σύμβουλος συμπράτερος στο συνεταιρισμό. Ωραία. Γιατί λοιπόν το χωριό Χειριμός, τι γίνεται? Δηλαδή φύγανε οι νέοι, ενώνονται τόσο κοντά στο Ηράκλειο, γιατί τόσο ωραία εδώ ήρεμα? Φύγανε διότι ζοριζόταν οι άνθρωποι να ζήσουν. Λίγανε τα εισοδήματα, δεν μας υποστηρίζουν καμιά κυβέρνηση. Και ένα χεστή και ένα φίλο, το οποίο το χωριό μας ήταν από τα πλουσιότερα χωριά εδώ γύρω-γύρω, βάσει πληθυσμού μας την πλουσιότερη. Διότι είχαμε ζειάσει το 1989, 750 τόρους βάλαμε στην αποθήκη. Και τώρα έχουμε κατεβεί το χωριό 5-6 τόρους. 4 άτομα βγάλουν τις αφίδες. Εκ των οποίων είστε και εσείς, που βγάζετε ουσιαστικά περίπου τους μισούς, ξέρω εγώ, Είναι ο Γιώργος, η πέρα δεν έχει ώρα ακριβώς, ναι. Δεν θέλω να πω στην τηλεόραση. Βγάζατε, γιατί φέτος ήταν τα πράγματα δραματικά. Σήμερα ήταν δράμα, φέτος ήταν δράμα. Τα έξοδα που έκαμανε ο φέτος η παραγωγή δεν τα βγάλανε ούτε τα μισά. Δεν το λέω ότι για να θέλω να κάνω, να ενισχύω, να πω κάτι για το κυβέρνηση. Ήταν πολύ λίγα τα εισοδήματα. Πολύ λίγα ήταν, ήταν μηδέν. Βεντέμα βέβαια έχει το λάδι, αυτοί που ποτίζουν έχουν βεντέμα, Αυτοί που όχι όπως σαν την προηγούμενη, την παραπάνω χρονιά. Ορισμένα γιοφτά έχουν 90%, ορισμένα έχουν 30%, αλλά 20%, άλλα καθόλου, άλλα ξεραίνονται. Που και είχαν και όμως έχουν να ξεραθούν. Ένα μήνυμα για τους νέους ανθρώπους να γυρίσουν σιγά-σιγά πίσω, αντί να κάθονται ας πούμε στις πόλεις και να παίρνουν ψίχουλα και να δουλεύουν από το πρωί μέχρι, μέχρι που θα δεις ο ήλιος. Θα ήταν ωραίο να τις υποστηρίξει η κυβέρνηση, να τις πειραγωγήσει, αλλά να τις υποστηρίξει. Διότι το χωριό μας από το Ηράκλειο με το αυτοκίνητο είναι ένα τέταρτο. Και είναι ένα προάστιο. Μένει στην ησυχία του τα πάντα του και υπάρχουν περιουσίες, υπάρχουν λιόφτα τα οποία τα έχουν καταλήξει οι άνθρωποι. Γιατί δεν προαγγίζουν με τις τιμές που είναι σήμερα. Έχουν δουλειές όμως οι άνθρωποι αν έρθουν εδώ, υπάρχουν δουλειές. Υπάρχουν. Σήμερα για να βρει να δεις ρεύση δεν βρίσκεις. Όποιος δεν μπορεί να ρεύσει θα μείνει ράδισος. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εκεί καταντήσαμε, τη σημερινή εποχή. Άρα λοιπόν όποιος αποφασίσει να γυρίσει στο χωριό θα βρει δουλειά. Δεν θα έχει πρόβλημα. Δουλειά βρήνει. Αλλά τα εισοδήματα, αν δεν μας πω και δεν έχουμε νερό, και δεν κάνει σώμα, τι θέλει να κάνει. Μπορούσε να γίνει κάτι και δεν γίνεται, ας πούμε, από το κράτος σε ό,τι αφορά το τομέα του νερού. Πώς δεν μπορεί. Είναι η παλιά πηγή, το αλλιούβερος από το Βαθιά. Από το Βαθιά. Ναι. Και λένε ότι θέλει 100 χιλιάρια για να δει στη δεξαμενή μας, χωρίς μόνο τη σωλήνη ζωμάτων, καινούργιος κοντά, να δει στη δεξαμενή πάνω, 15 χρόνια τώρα και θέλει, άκουσα από τον πρόεδρο, ότι θέλει μια υπογραφή η μελέτη για τη δώσει ο άνθρωπος. Να δει και δεν πληρώνει τη μελέτη και δεν εγκρίνει τα 100 χιλιάρια, να έρθει στη δεξαμενή και το φτιάξει εγώ και βάλει 1000 κυβικά στην κορφή απάνω, να αποτύπτει μετά οι άνθρωποι χωρίς έξοδα. Και τίποτα δεν γίνεται. Για ποια χρονολογία φτιάχτηκε αυτή η δεξαμενή? Το 1989 κατά εγώ το έργο και κατά 2000 δεξαμενές. Μία στη μέση της διαδρομής και η άλλη στα 1236 μέτρα πάνω στο ύψος μας. Κεφάλαιες λεγόμενες. 1236 μέτρα είναι. Με φύγει 280 από τη γεώτηση να πάει στις 2 δεξαμενές. Μάλιστα, τώρα πάντως. Πάντως τώρα υπάρχει πρόβλημα και με τη γεώτρηση αυτή που δίνει το νερό τώρα στους αγρότες. Έχει κατέβει πάρα πολύ στάθμη. Εγώ τραβούσα νερό από τα 19 μέτρα. 100, είχα πάρει από το κράτος για 350 κυβικά την ώρα. Μετά σχόλια με την ομορφία και πέρα 180. Τώρα έχει κατέβει κάτω από τα 50. Κάτω από τα 50, η ίδια γεώτρηση είναι αυτή. Και έχει η περιφέρεια, μια περιφέρεια δύο φορές την εβδομάδα και άλλη περιφέρεια δύο από δύο ώρες. Δεν έχει νερό μετά. Δεν είπε ότι δεν πάρει ο πρόεδρο, δεν έχει νερό. Και αυτά τώρα οι αρμόδιοι δεν τα βλέπουνε. Πιστεύω ότι τα βλέπουν όλοι. Πιστεύω, αλλά δεν ενδιαφέρει κι αλλιώς. Πιστεύετε ότι έχει μέλλον, ας πούμε, η αγροτική οικονομία, έχει μέλλον? Εγώ πιστεύω ότι έχει. Έχει, πιστεύετε. Γιατί δεν κάνω το φράγμα στο Βαθιά? Το έχω ακούσει ότι το μόνο έργο που λέγανε από την εποχή του Βενιζέλου να γίνει πια το έργο. Και το μόνο φράγμα που δεν έχει γίνει. Το μόνο πράγμα. Με το νερό το κάτω ασίτων, το φαράγγι, αυτό δεν λέτε για το νερό που τρέχει από τις κάτω ασίτες. Από τις πάνω ασίτες. Από τις πάνω ασίτες, συγγνώμη, ναι. Και το σύμπορο εμάς. Ανακάνε τις κάτω ασίτες από πάνω. Δύο δεξαμενές, να πέφτει στην πρώτη δεξαμενή το νερό και να το παίρνει δεύτερη. Με σωλήνες από σέντεσες, δρόμο, η ζωότηση βασικό για εκατομμύρια τύπη καμερά. Τι είναι λεκάνη, τροφοδίτα του μπιλωρίτη, αλλά αδειάζει. Βέβαια. Να διάνει, πέφτει. Είχαμε καμιά μελέτη. Συνήκανε κάτι άλλο από άλλες ιδιότητες. Ναι. Μας τα είπε ο Μιχάλης ο Χερέτης. Αν γίνει τότε στις ιδιότητες, μας το χειμώνα θα ξεσυλάει. Διότι όπως θα πω στο χειμώνα, ποτίζει κανείς στο χειμώνα.
ποτήλι ρε παιδιά, καλή στο χειμώνα από, αυτή, από το ποτάμι. Και πάει στη θάλασσα. Θα πέφτει η γεώτησή μα και θα ξεφυλάει. Καλά, αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδέα τα καταλαβαίνει. Αυτοί που ξέρουν που είναι επιστήμονες δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται κανείς. Εσείς θυμάστε που είστε παλιός αγρότης άλλη χρονιά με τέτοια ας πούμε ανοβρία και ξηρασία, θυμάστε? Όχι ποτέ. Ξέρω την εποχή που το παγώ τη ζωή, ποτίζανε γύρω στα, δεν πρέπει να σου πω ακριβώς, γύρω στα 600 ρολόγια, όλο ξεκρά όλο νερό. Εδώ είναι δύο μέρες στην περιφέρεια, δύο στην άλλη, αλλά 2 ώρες νερό δεν έχει. Παραπάνω από 2 ώρες δεν κατάσταση, καμιά περιφέρεια. Και γίνεται κατανομή, στην αρχή γκρινιάξαν λίγοι άνθρωποι, αλλά μετά το καταλάβανε. Καταλαβαίνω. Ήμουν όλοι τα νομίζω σε κάθε περιφέρεια και περί άλλου 5 κυβικά, άλλου 10 νομίζω. Την πίστη που θα έχει ο καθένα. Μου βρίσκεται. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν όλα ξεκινάνε από την πολιτική βούληση, γιατί νερά πέφτουν στην Κρήτη. Νερά πέφτουν στην Κρήτη. Είπα σου. Με λίγα έξοδα από τη κάτασή τη από πάνω, να κάνουν 2 δεκαετίες στον ποταμό, να έχει τα βέβαια ότι σήμερα πέφτει μέσα και θα ξεχυλάει το χειμώνα. Το χειμώνα με στήσιμα θα ξεχυλούσε. Δεν τα έχω με τις υπηρεσίες που με διάβαζαν με πρόεδρο. Είχαν κάνει τη μελέτη, αλλά αυτά γεννήκανε πολλά και τελευταία θα μου τσατιστήκανε και πετάξαν τη μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.